Αυτή τη φορά σήμερα έχουμε τη χαρά να δεχτούμε έναν Γάλλο συγγραφέα, μετακινούμαστε λίγο προς δυσμάς, τον Πιέρα Σουλίν, του οποίου έχουν μεταφραστεί από τις εκδόσεις Πόλης 3 βιβλία και ετοιμάζεται από ό,τι ξέρω και 4. Λοιπόν, ανήκει στην τρομερή γενιά που εδώ ονομάζουμε του Πολυτεχνείου. Δεν ξέρω στη Γαλλία πώς προσδιορίζεται αυτή η γενιά που έχασε για πολύ λίγα χρόνια το Μάη του 68, αλλά μεγάλωσε στη σκιά του. Στοιχεία ταυτότητας. Γέννησε στην Καζαμπλάνκα το 1957 από Γάλλους γονείς. Μετά σχολείο στη Γαλλία και σπουδές στη Σχολή Ανατολικών Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Ναντέρ. Από νεαρός ακολουθεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου, στην αρχή με πρακτορία ειδήσεων, στη συνέχεια με εφημερίδες. Quotidien de Paris, François, Nouvel Observateur και περιοδικά που μάλλον τον ενδιέφεραν πιο πολύ. L'Histoire και το Lire, ένα περιοδικό μύθος σε όσους δουλεύουν παγκοσμίως στο χώρο του βιβλίου, στο οποίο μάλιστα το 1993 θα γίνει και διευθυντής. Ξεκινά τη λογοτεχνική του παραγωγή με μια σειρά βιογραφιών, πιο γνωστές αυτές του Γκαστόν Γκαλιμάρ, του Ζω Σιμενό και του Καρτιέ Μπρεσόν. Και θα συνεχίσει κολυμπώντας σε όποια μορφή γραφής του δίνεται η ευκαιρία να κολυμπήσει. Και κολυμπάει καλά, με άνεση. Μυθιστορήματα, δοκίμια, ιστορικές μελέτες, λογοτεχνικές κριτικές. Δεν βρήκα πουθενά να έχει ασχοληθεί με την ποίηση, θα μας πει ο ίδιος, αλλά δεν θα είναι υπερβολή να πει κανείς ότι ο Πιέρα Σουλίν έχει ασχοληθεί με τα περισσότερα είδη γραφής. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια ασχολείται ιδιαίτερα με το ίντερνετ, που έχει και αυτό ένα δικό του πλέον τρόπο γραφής, όπως ξέρουμε όλοι, και έχει ένα εξαιρετικά δημοφιλές blog που έχει τον εμφάνταστο τίτλο «La République de Livre», η δημοκρατία των βιβλίων, και στο οποίο ο Σουλίν γράφει τις απόψεις του για ό,τι διαβάζει και για ό,τι του τραβάει την προσοχή. Ρίχνοντας μάλιστα το περασμένο Σαββατοκύριακο μια ματιά στο blog του, είδα με μεγάλη μου χαρά ότι προετοιμάζοντας το επόμενο μυθιστόρημά του που θα διαδραματίζεται τον καιρό της κατοχής και διαβάζοντας μυθιστορήματα άλλων συγγραφέων που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν, του άρεσε πολύ ένα βιβλίο που αρέσει ιδιαίτερα και σε μένα. Ένα μυθιστόρημα αυτού του τρομερού γέρου που λέγεται Hans Magnus Enzensberger, ο οποίος χρόνια μετά από εκείνο το αριστουργηματικό «Το σύντομο καλοκαίρι της αναρχίας» έγραψε ένα άλλο εξίσου αριστουργηματικό μυθιστόρημα, το «Hammerstein» ή «Περί ιδιορυθμίας». Και νομίζω πως ήταν κάτι παραπάνω από φυσικό το βιβλίο αυτό να άρεσε στον Σουλίν, αφού κινείται σε εκείνα τα μυστηριώδη σύνορα μεταξύ μυθοπλασίας και δοκιμίου, μεταξύ ιστορικής πραγματικότητας και φαντασίας. Το πρώτο από τα βιβλία που έκαναν το σημερινό μας προσκεκλημένο γνωστό και αγαπητό στην Ελλάδα, το ξενοδοχείο Λουτεσιά, Λουτέτσια, δεν ξέρω, Λουτεσιά νομίζω το λένε οι Γάλλοι, σε μετάφραση Σπύρου Παντελάκη, αυτοσυστήνεται ως μυθιστόρημα, αλλά ουσιαστικά κινείται σε αυτό το χώρο, μεταξύ δηλαδή πραγματικότητας και φαντασίας. Το ξενοδοχείο αυτό, ένα από τα ιστορικότερα και γνωστότερα της γαλλικής πρωτεύουσας, που είχε επιταχθεί από τους Γερμανούς τον καιρό της κατοχής, γίνεται στα χέρια του Σουλίν ο συμβολικός χώρος από όπου περνά ολόκληρη η Γαλλία. Η Γαλλία του Βυσσή και της Αντίστασης, η Γαλλία των Εβραίων και των Εκπατρισμένων, η Γαλλία των Πλουσίων, η Γαλλία των Καλλιτεχνών, η Γαλλία των Εργαζομένων. Αλλά και το δεύτερο μυθιστόρημα του Σουλίν που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, το «Πορτρέτο», σε μετάφραση Μαρίας Γαβαλά, παίζει με τις λογοτεχνικές ταμπέλες. Σε αυτή την περίπτωση, ένα ζωγραφικός πίνακας του Ίγκρ, το «Πορτρέτο» της Βαρόνης Μπέτι Ντε Ρότσιλτ, δίνει την ευκαιρία στο συγγραφέα να αρχίσει τις περιδιαβάσεις στον κόσμο της αριστοκρατίας του 19ου αιώνα. Στον κόσμο των μεγαλοτραπεζιτών, των μοναρχικών, των καλλιτεχνών που συχνάζουν στο σαλόνι των Ρότσιλντ. Μήπως δεν είναι μυθιστόρημα, μήπως είναι μια βιογραφία, θα ρωτήσουν πολλοί. Και φαντάζομαι το συγγραφέα να απαντάει, μα έχουν καμιά σημασία τα είδη.
έτσι κι αλλιώς η λογοτεχνία δεν ανοίγει πάντα παράθυρα στην πραγματικότητα. Δεν μας κάνει να γνωρίζουμε κόσμους που πιθανότητα δεν θα γνωρίσουμε ποτέ σε αυτή τη μία και μοναδική ζωή που καλούμαστε να ζήσουμε. Το τρίτο βιβλίο του Ασούλιν που μεταφράστηκε στην Ελλάδα, «Η προσκεκλημένη», μετάφραση Ρίτας Κολαΐτη, είναι αυτό, ναι, ένα καθαρόαιμο σύγχρονο μυθιστόρημα. Βρισκόμαστε πάλι στο σπίτι μιας πλούσιας κυρίας που συνηθίζει να δίνει δείπνα που εκτός από την ευχαρίστηση της κοσμικής πρόσκλησης συνήθως έχουν και κάποιους πιο χρησιμοθυρικούς λόγους. Η κυρία Ντουβιβιέ, που δεν αφήνει ποτέ τίποτα στην τύχη, αυτή τη φορά, μάλλον επειδή προσκαλεί και εμάς στο σπίτι της, κάτι δεν θα υπολογίσει σωστά και η καθισμένη στο τραπέζι της θα είναι 13. Για να αποφευθούν χρουσουζιές και μεταφυσικές αγωνίες, θα κληθεί η αραβικής καταγωγής υπηρέτρια του σπιτιού να καθίσει με τους υψηλούς προσκεκλημένους. Και εμείς οι αναγνώστες θα έχουμε μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δειπνίσουμε με όλους αυτούς τους πλούσιους κυρίους, να τους ακούσουμε να συζητάνε για μερικά θέματα που σίγουρα συζητιώνται και σε αντίστοιχα ελληνικά τραπέζια, να τους δούμε να διχάζονται όσον αφορά τη γοητευτική υπηρέτρια και να δείχνουν την κενότητα των σχέσεών τους. Πάλι μια τοιχογραφία, όπως και στα προηγούμενα βιβλία του συγγραφέα, μόνο που αυτή τη φορά τα χρώματα της τοιχογραφίας είναι πιο παστέλ, όπως ταιριάζει στην εποχή μας, σε μια εποχή που συνδυάζει σε ίσες δόσεις την ελαφρότητα με το δράμα. Κυρία Ασούλιν, λοιπόν, κύριε Ασούλιν, μίλησα για τοιχογραφίες. Όταν διάβαζα όμως ιδιαίτερα το ξενοδοχείο Λουτεσιά, σε μικρότερη όμως κλίμακα το ένιωσα διαβάζοντας και τους προσκεκλημένους, είχα και μια άλλη αίσθηση, κινηματογραφική αυτή τη φορά. Ένιωθα σαν να έβλεπα μια από εκείνες τις πολυπρόσωπες ταινίες του Ρόμπερτ Άλτμαν, ξέρετε, το σκηνοθέτη του Νάσβιλ, του Short Cuts, του Πρέτα-Πορτέ, Shortcuts στιγμιότυπα λεγόταν στην Ελλάδα, του Πρέτα-Πορτέ, όπου σημασία έχει ο περίγυρος και το θέμα και όχι οι άνθρωποι, όχι οι χαρακτήρες. Αυτό στον κινηματογράφο συνηθίζεται. Στη λογοτεχνία όχι. Υποτίθεται μάλιστα ότι η μυθοπλασία βασίζεται κυρίως στους ανθρώπινες χαρακτήρες. Θα θέλατε να μου πείτε τη δική σας άποψη στο πώς αντιμετωπίζετε ακριβώς τους χαρακτήρες, τους ήρωές σας? Bonsoir. Il y en a peut-être quelques-uns qui parlent français ici, sûrement. Merci de cette invitation et merci de cette présentation, monsieur, qui est très complète. En fait, vous avez raison sur un point, c'est que c'est très cinématographique. C'est-à-dire que tous les livres que je fais ont quelque chose de cinématographique dans la démarche, parce que je visualise tout ce que je dois écrire. Je fais des repérages, je vais sur les lieux et après, ça se dépose. Mais par exemple, pour les invités, ce qui est cinématographique, mais ce n'est pas seulement cinématographique, c'est théâtral. Parce que c'est une pièce de théâtre, c'est un huis clos, c'est encore plus théâtral. Mais ce qu'il y a de cinématographique, c'est que dès le départ, je me mets... vous voyez cette chose là-haut, hein, pour la musique? Oui. Ah ben, moi, je me mets là, dans un dîner, mais c'est une caméra. Et je regarde d'en haut les gens circuler. Micro. Ελπίζω, μας είπε ο συγγραφέας, ότι ορισμένοι ήδη μιλούν γαλλικά. Σας ευχαριστώ πολύ, είπε στον κύριο Χρωστομίδη, για την πολύ ωραία παρουσίαση που του έκανε. Και είπε ότι ναι, πράγματι, η απάντηση είναι ότι πράγματι είναι πολύ κινηματογραφική η προσέγγιση που έχει στα βιβλία του. Σε όλα μου τα βιβλία βλέπω πρώτα το θέμα, πηγαίνω και κάνω το ρεπεράζ όπως κάνουν οι σκηνοθέτες και μετά κάθομαι και τα γράφω. Για παράδειγμα, η προσκεκλημένη είναι ένα καθαρά κινηματογραφικό έργο, αλλά θα έλεγα, επειδή εκτελήσεται σε κλειστό χώρο, ότι είναι περισσότερο θεατρικό, έχει περισσότερη θεατρικότητα.
Για παράδειγμα, αυτό το αντικείμενο εκεί απέναντι που είναι για τον ήχο, για το μεγάφωνο, θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι είναι μια κάμερα πίσω από την οποία βρίσκομαι εγώ και παρακολουθώ. Αλλά ειδικά στο Λουτεσιά, που έχετε ένα στρατό από άτομα, αναρωτιέμαι πώς μπορούσατε και δεν χάνατε τη σειρά, πώς τους βάζατε στη σειρά και πώς προχωρούσε η ιστορία χωρίς να μένουμε στα άτομα, στους χαρακτήρες. Je ne fais pas la distinction que vous faites entre les personnages et les situations. Pour moi, c'est un tout. Il faut des personnages, bien entendu. Il faut des tempéraments, des personnalités. Mais la situation compte autant. Ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Pour moi, c'est un tout. Dans toute situation, il y a des hommes et des femmes. Donc, on ne peut pas les séparer les uns des autres. Et je ne peux pas dissocier les uns des autres. Pour Lutetia, il y a beaucoup de monde. Mais je n'ai pas fait des fiches. Hein. C'est, voilà, j'ai pris quelques notes. Voilà. Ce qui est drôle, c'est que ce que j'écris actuellement, c'est un peu la même situation, avec autant de personnages et le même genre de huis clos, parce que c'est un huis clos, en fait. Δεν κάνω τη διάκριση ανάμεσα στους ήρωες και τις καταστάσεις. Οι ήρωες πρόσωπα πρέπει να υπάρχουν, χρειάζεται να υπάρχουν τα ταμπεραμέντα και προσωπικά δεν μπορώ να κάνω τη διάκριση ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Στο ξενοδοχείο Λουτέσια, πράγματι, υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά δεν εργάστηκα φτιάχνοντας δελτία για τον κάθε χαρακτήρα, για τον κάθε ήρωα. Το αξιοπερίεργο είναι ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, στο μυθιστόρημα το οποίο δουλεύω, είναι λίγο πολύ η ίδια κατάσταση, γιατί και αυτό εξελίσσεται σε ένα χώρο κλειστό. Si vous voulez, je ne suis ni portraitiste, ni paysagiste. J'essaye d'être le peintre complet de quelque chose. Λοιπόν, δεν είμαι ούτε ζωγράφος πορτρέτων, ούτε ζωγράφος τοπίων. Προσπαθώ να είμαι ένα όλον, να παρουσιάζω το σύνολο. Λοιπόν, διαβάζοντας τους προσκεκλημένους, μου ήρθε πάλι στο νου μια κινηματογραφική ταινία. Παρότι, βεβαίως, το θεατρικό, η θεατρική πλευρά είναι πολύ έντονη, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σαφές. Αλλά μου ήρθε πάλι στο νου μια κινηματογραφική ταινία, «Η διακριτική χάρη της μπουρζουαζίας» του Λουί Μπονουέλ. Εκεί δεν πρόκειται για ένα μόνο δείπνο, αλλά για πολλά. Και οι συνδετημόνες είναι λιγότεροι από ό,τι είναι στο βιβλίο. Υπάρχει όμως και εκεί μια σατυρική διάθεση, όπως το βιβλίο σας, και τελικά, όπως τον Μπονουέλ, μια συμπάθεια για αυτά τα πρόσωπα. Δεν φέρεστε σχεδόν ποτέ βάναυσα από τα τρία βιβλία που ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, ούτε καν στους ήρωές σας, ούτε καν στην αντιπαθητική κυρία Μαρί Ντό. Είναι άποψη, είναι επιλογή, είναι ένας τρόπος να προσεγγίζετε τους αναγνώστες, τι είναι αυτό? Non, ce n'est pas un point de vue, c'est un choix, c'est parce que je suis très gentil. C'est tout. Ah, il y a beaucoup qui comprennent le français. Là. C'était un test pour voir. Le test est positif. Non, je suis plutôt gentil, bon, ça c'est sûr, mais ça ne m'intéresse pas d'être méchant ou gentil. En littérature, ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai que j'ai de l'empathie, naturellement, pour beaucoup de gens. Donc même mes personnages négatifs, il y a toujours quelque chose d'humain à rattraper en eux. Et même cette femme que vous citez, effectivement. Cela étant, vous avez cité un film, Le charme discret de la bourgeoisie de Louise Buñuel. C'est vrai que ce film m'a marqué, mais il y a deux autres films qui m'ont plus marqué encore pour écrire ce livre. C'est Festen de Lars von Trier et puis La terrasse de Ettore Scola, qui est très ancien. Mais c'est ça, là, c'est la terrazza, c'est exactement ça. Είναι λοιπόν επιλογή, γιατί είμαι πολύ ευγενικός και επειδή γελάσατε αμέσως, μας είπε ότι έκανε το τεστ και κατάλαβε ότι πολλοί από εσάς μιλούν γαλλικά. Στη λογοτεχνία δεν είναι ενδιαφέρον να είναι κανείς καλός ή κακός, αλλά η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι αληθινά συναισθήματα για τους ήρωές μου και, για παράδειγμα, ακόμη και για αυτούς οι οποίοι δεν είναι
καλή, να το πω έτσι, πολύ... αισθάνομαι ότι κάτι το ανθρώπινο υπάρχει που πρέπει να το βγάλω από μέσα τους εκεί. Η αλήθεια είναι ότι η ταινία στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Χρυσοστομίδης, η διακριτική χάρτη της Μπουρζουαζίας, μου άφησε τα ίχνη της, με εντυπωσίασε πολύ, αλλά επίσης με είχαν εντυπωσιάσει άλλες δύο ταινίες, το Φεστέν και η Ταράτσα. Η Ταράτσα του Έτορε Σκόλεν. Ιταλική ταινία. Λοιπόν, η ιστορία έχει πάντα έντονη θέση στο έργο σας. Και όποιος συγγραφέας βάζει την ιστορία στα έργα του, προφανώς πιστεύει ότι μπορούμε να διδαχτούμε ή πρέπει να διδαχτούμε από την ιστορία. Σε μια εποχή όπου οι παλιοί ιδεολογικοί διαχωρισμοί, καπιταλισμός, κομμουνισμός, αριστερά-δεξιά, φασισμός, αντιφασισμός, είτε αλλάζουν μορφή, είτε έχουν πεθάνει για να εμφανιστούν με άλλη μορφή, τι ρόλο, εν πάση πτώση, σε μια μεταβατική φάση σαν αυτή που ζούμε, μπορεί να παίξει αναφορά στην ιστορία, σε παλιά ιστορικά γεγονότα. Je ne sais pas quel rôle ça peut jouer, mais ce que je sais, c'est un vrai débat. C'est drôle parce qu'on a eu ce débat au jury du prix Goncourt il y a quelques semaines. L'un des jurés nous a dit, à Philippe Claudel et moi et d'autres, « Tous vos romans sont basés sur l'histoire, avec un grand H. Mais quand on voit un roman avec purement imaginaire, c'est devenu maintenant quelque chose d'exceptionnel. » Mais depuis quelques années, l'histoire est partout. Les Bienveillantes, de Jonathan Little, Alexis Génie, l'art français de la guerre, et beaucoup d'autres, HHH de Laurent Binet, et d'autres livres qui sont des romans qui ont beaucoup de succès en France. L'histoire, et notamment la guerre, sont au centre. L'imagination pure, non. Et le livre qui a eu le prix Goncourt, de Jérôme Ferrari, eh bien, c'est un livre qui est effectivement un livre de pure imagination. Et ça se remarque parce que maintenant, c'est devenu très rare. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une explication, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés en Europe, notamment, mais pas uniquement en Europe, même en Amérique, ont perdu leur repère parce que les nouvelles technologies, parce qu'il n'y a plus de communisme, parce que tout ça. Et dans la perte de repère, à quoi on se raccroche? À l'histoire. Donc, il n'est pas impossible. Et puis aussi... Le fait qu'il y ait une panique par rapport à l'avenir proche, pour tout le monde, fait qu'on se raccroche à ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'histoire, qui est, je ne dis pas que c'est rassurant, parce que la guerre, ce n'est pas rassurant, mais quand même, on sait, on a des repères. Et je crois que c'est peut-être l'explication. Δεν ξέρω τι ρόλο μπορεί να παίξει η αναφορά στα παλιά ιστορικά γεγονότα. Είναι όμως ένα αληθινό θέμα συζήτησης. Το είχαμε, για παράδειγμα, πριν από λίγες εβδομάδες στα πλαίσια της Επιτροπής για το βραβείο Goncourt, όπου μου είπανε, όπως είπανε και στον άλλο συγγραφέα, τον Φιλίπ Κλοντέλ, ότι τα μυθιστορήματά μας στηρίζονται πολύ στην ιστορία. Μας ανέφερε λοιπόν συγγραφείς που κάνουν το ίδιο θέμα, όπως ο Τζόναθαν Λίτλ, Αλέξις Γενή, Λοραν Μπινέ και ο Λοραν Μπινέ. Μυθιστορήματα λοιπόν που στηρίζονται στην ιστορία και κυρίως στον πόλεμο. Δεν έχουμε πολλά μυθιστορήματα που να είναι καθαρή μυθοπλασία. Καθαρή μυθοπλασία ήταν το φετινό βραβείο Goncourt του Jérôme Ferrari. Είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε συνηθίσει να έχουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή που ζούμε, οι κοινωνίες έχουν χάσει κατά κάποιο τρόπο τα σημεία αναφοράς που είχαν. Σε μια τέτοια κατάσταση είναι φυσιολογικό να προσπαθεί κανείς να γαντζωθεί πάνω στην ιστορία. Μπροστά λοιπόν στον πανικό που διακατέχει τους ανθρώπους για εκείνο που μπορεί να τους συμβεί σε ένα άμεσο μέλλον, είναι φυσικό να προσπαθεί κανείς να γαντζωθεί πάνω σε κάτι το οποίο ήδη το γνωρίζει. Ας μείνουμε λίγο στο θέμα της ιστορίας. Πέρα από τις μόδες που υπάρχουν κατά καιρούς στον εκδοτικό χώρο, τώρα είναι τις μόδες τα αστυνομικά, αύριο είναι τα ιστορικά κτλ. Έχουμε διαφορετικές μυθοπλαστικές προσεγγίσεις του θέματος ιστορία. Έχουμε καταρχήν
Και υπάρχει πέρα από, πέρα από το αν είναι καλό ένα μυθιστόρημα ή κακό που αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, αν είναι καλός ή κακός ο συγγραφέας, μπαίνει ένα θέμα. Ξέρουμε όλοι ότι η ιστορία γράφεται εκ των υστέρων και πολλές φορές γράφεται από τους νικητές ή γράφεται κάπως μονόπλευρα ή αποσιωπούνται μερικές άλλες πλευρές ή θα έλεγα ότι υπάρχουν και περίοδοι στην ανθρώπινη ιστορία που μας ενδιαφέρουν κάθε φορά διαφορετικά πρόσωπα από το χτες. Δηλαδή, η κάθε περίοδος κοιτάει μια προηγούμενη ιστορική περίοδος διαφορετικά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος ενός συγγραφέα που καταπιάνεται. Εσείς τώρα, ας πούμε, θα καταπιαστείτε με το θέμα της κατοχής. Τι αισθάνεστε, ότι πρέπει να ακολουθήσετε μια πεπατημένη, ότι πρέπει να είστε πρωτότυπος, ότι πρέπει να ανακαλύψετε πράγματα που δεν έχουν υποθεί. Τι αισθάνεστε, ποιο είναι το βάρος που έχετε πάνω σας γράφοντας ένα ιστορικό μυθιστόρημα. La première chose, quand vous dites l'histoire est écrite par les vainqueurs, là je m'inscris en faux. Pour moi c'est irrecevable. Je sais que c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais pour moi c'est irrecevable. L'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs. L'histoire est écrite par les historiens. Ce n'est pas la même chose. Un historien n'est pas un vainqueur. Un historien n'est pas un combattant. Donc, dire l'histoire est écrite par les vainqueurs, c'est dire qu'elle est faussée, tout de suite. Et ça, je ne peux pas être d'accord. C'est la première chose. La deuxième, quand j'écris un roman dans l'histoire, je ne me demande pas si je vais essayer de redresser quelque chose ou aller contre. Je n'ai pas une théorie à défendre ou une thèse à défendre. Simplement, ce que je sais, c'est que par rapport notamment à la Seconde Guerre mondiale, à l'occupation, à la libération, à l'épuration, qui sont les périodes sur lesquelles j'ai le plus étudié et travaillé, j'ai toujours écrit sans tabou, ce qui m'a valu parfois des problèmes. Mais ça ne me dérange pas du tout. Par exemple, sur Céline, la question de Céline, aujourd'hui en France, hein, vous voyez bien sur le blog, vous lisez le blog, c'est la question du génie de Céline, elle n'est pas réglée encore. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui en France des écrivains, des intellectuels qui refusent de lire Céline à cause de ses idées. Ils ne refusent de voir une évidence, à savoir qu'il a fait une révolution du langage, une révolution de la littérature, mais ils la jugent, ils portent un jugement moral sur l'œuvre, parce qu'ils ont un jugement moral sur l'homme. Pour moi, c'est indéfendable. C'est-à-dire qu'on n'a pas à juger un écrivain par rapport à ses positions morales, mais uniquement par rapport à ses textes. Alors évidemment, il y a des textes de Céline qui sont très critiquables et qui sont haïssables tant qu'on veut, les pamphlets si on veut, oui. Mais pour moi, ils font partie de l'œuvre. Une œuvre est un tout. Céline, il n'y a pas le bon Céline et le mauvais Céline, le gentil et le méchant. Il y a un écrivain qui est un tout. Et je plaide pour que les pamphlets antisémites soient publiés, ce qui n'est pas le cas, soient publiés avec les œuvres complètes de Céline. Ça, c'est pour, vous voyez, c'est pour répondre à... Donc, moi, je m'avance dans cette histoire. Je me suis toujours avancé sans me poser de questions, mais surtout en ne m'interdisant rien. Το πρώτο πράγμα, προσωπικά δεν συμφωνώ καθόλου με την ιδέα ότι η ιστορία μπορεί να γράφεται από τους νικητές. Αυτό είναι μια άποψη, κατά τη γνώμη μου, απαράδεκτη, γιατί την ιστορία την γράφουν οι ιστορικοί και το να δηλώνει κανείς ότι η ιστορία έχει γραφεί από τους νικητές δηλώνει ευθύς εξ αρχής ότι είναι μια ιστορία που είναι εσφαλμένη, δεν είναι σωστή. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω είναι ότι όταν γράφω ένα ιστορικό μυθιστόρημα δεν έχω μια θεωρία την οποία θέλω να υπερασπιστώ. Για παράδειγμα, το μυθιστόρημα το οποίο θέλω να γράψω, γράφω τώρα αυτή την εποχή που αφορά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην κατοχή, στην απελευθέρωση, στην κάθαρση. Γράφω ό,τι έχω να πω χωρίς ταμπού, άσχετα αν αυτό καμιά φορά μου δημιουργεί προβλήματα, δεν με ενδιαφέρει.
Και σαν παράδειγμα θα ήθελα να αναφέρω τον Σελίν, τον μεγάλο συγγραφέα Σελίν, που ακόμα και σήμερα στη Γαλλία το θέμα δεν έχει ξεκαθαρίσει για εκείνον. Και είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι αρνούνται να δουν στο έργο του τα μεγάλα πράγματα που έκανε ο ίδιος, όπως είναι μια ολόκληρη επανάσταση στη γλώσσα, μια επανάσταση στη λογοτεχνία, γιατί τον κρίνουν σαν άνθρωπο, κρίνουν την ηθική προσέγγιση, την ηθική πλευρά αυτού του ανθρώπου. Συμφωνώ βέβαια απόλυτα ότι στον Σελίν μπορεί να βρει κανείς τελείως κατακριτέα κείμενα, μάλιστα μισητά. Αλλά κατά τη γνώμη μου, ένας συγγραφέας δεν αποτελείται από ένα καλό κομμάτι και από ένα κακό. Ένας συγγραφέας είναι ένα όλον. Και γι' αυτό και εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθώ να φροντίσω ώστε να δημοσιευθούν όλα του τα έργα, ακόμη και τα φυλάδια αυτά τα καθαρά αντισημιτικά. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από τους προσκεκλημένους που μου άρεσε ιδιαίτερα. Λέτε, γράφετε στη σελίδα 139 της ελληνικής έκδοσης. Από τον Πασκάλ και μετά ξέρουμε ότι η δυστυχία του ανθρώπου οφείλεται στο ότι δεν μπορεί να μείνει ήσυχο στο δωμάτιό του. Δεν χρειάζεται καν βιβλιοθήκη, αφού όλες οι τραγωδίες μας περιλαμβάνονται ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Και όσες δεν υπάρχουν εκεί, τις βρίσκουμε στον Σέξπιρ. Δύο βιβλία θα αρκούσαν. Όμως, τι θα ήταν ο άνθρωπος αν κατά διαστήματα δεν αντιπαράθεται την ευφυΐα του στην ευφυΐα των άλλων? Ποτέ δεν έχει κάποιος δίκιο όταν είναι μόνος. Φοβερή φράση. Ποτέ δεν έχει κάποιος δίκιο όταν είναι μόνος. Ο άνθρωπος πρέπει να βγαίνει έξω, να μιλά, να ακούει και να υφίσταται αυτά που έχουν να πούν οι άλλοι. Μολονότι κάθε φορά ορκίζεται ότι αυτή θα είναι η τελευταία. Έχω ακούσει πάρα πολλές ερμηνείες από πολλούς συγγραφείς γιατί ένας συγγραφέας γράφει, ο καθένας έχει μια δική του άποψη. Αυτή όμως εδώ που περνάει έμεσα σε αυτό το απόσπασμα είναι μια πολύ πρωτότυπη ερμηνεία. Εσείς, κυρία Σουλίν, για ποιο λόγο γράφει? Ça, c'est la question la plus difficile qui soit. Pourquoi écrivez-vous? Moi, je ne sais pas et j'espère ne pas le savoir. Parce que quand je le saurai, j'arrêterai d'écrire. C'est comme chez les psychanalystes. Mais en attendant, pour ne pas me sauver, pour ne pas fuir votre question, je répondrai ce que répondait Georges Simenon. J'écris pour essayer de conserver un équilibre relatif. C'est-à-dire que Simenon, s'il n'avait pas écrit, il aurait tué quelqu'un. Rassurez-vous, je ne vais tuer personne. Mais je pense que ça maintient un équilibre. Et puis parce que, moi, fondamentalement, ce qui guide mes livres, c'est la curiosité. La curiosité vis-à-vis des gens, vis-à-vis des situations, vis-à-vis du passé, vis-à-vis du présent. Je suis extrêmement curieux. Et comme je préfère écrire que parler, donc ça se traduit par l'écriture. Voilà. Mais il y a d'autres raisons, mais je ne les connais pas. Είναι η πιο δύσκολη ερώτηση να απαντήσω στο γιατί γράφετε. Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην το μάθω, γιατί όταν θα το μάθω μου φαίνεται ότι θα σταματήσω να γράφω. Αλλά για να μην αποφύγω την ερώτησή σας, νομίζω ότι το έχει πει πολύ ωραία ο Ζορζ Σιμενό όταν είπε ότι γράφει για να βρίσκει κάποια σχετική ισορροπία. Δηλαδή εννοώντας ότι αν δεν έγραφε θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει σκοτώσει κάποιον. Δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, λέει. Υπάρχει περιέργεια, είμαι περίεργος, με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι, με ενδιαφέρει το παρόν, το παρελθόν και έτσι λοιπόν προτιμώ να τα γράφω αντί να τα λέω αυτά που με ενδιαφέρουν. Στο πορτρέτο γράφεται κάπου, σελίδα 133 της ελληνικής έκδοσης, για τον Χάινε, ότι υπήρχαν δύο Χάινε. Ο προκλητικός, που στα βιβλία και στα άρθρα του έπαιρνε ελευθερίες όσον αφορά στο πρόσωπο του Τζέιμς, και εκείνος που γεμάτο σεβασμό έσταζε μέλη στην αλληλογραφία με τον προστάτη του. Να, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τους συγγραφείς και τους διανοούμενους γενικότερα.
Τώρα, σε αυτή την οικονομική, πολιτισμική και κυρίως ηθική κρίση που ζούμε σήμερα στην Ευρώπη, τι μπορούμε άραγε να περιμένουμε από τους διανοούμενους? Και καταρχάς, πρέπει να περιμένουμε κάτι από τους διανοούμενους? Disons que on a tendance à attendre quelque chose des intellectuels parce que les intellectuels ont joué un vrai rôle autrefois. Il y avait des intellectuels qui étaient ce qu'on appelait des consciences. Je pense à Albert Camus, Jean-Paul Sartre pour beaucoup de gens, Paul Claudel pour des catholiques. Il y en a eu, et puis après, après cette génération, bon, il y a eu aussi Malraux, qui a été une conscience pour beaucoup de gens, Bernanos. Et puis après cette génération-là, il y a la génération de Michel Foucault, de Roland Barthes, qui ont été des consciences pour ceux qui sont venus après. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas d'intellectuels, en tout cas en France, qui est en principe la patrie des intellectuels, en principe, on ne voit pas d'intellectuels qui puissent incarner véritablement, qui soient des guides, des guides de conscience, comme Gide l'a été aussi pour beaucoup de gens, André Gide. On n'en voit pas qu'il y a la même épaisseur, la même influence, le même poids, et dont l'œuvre soit aussi importante. D'ailleurs, vous remarquerez que le prix Nobel de littérature consacre des romanciers, mais pas les intellectuels aujourd'hui. Alors qu'autrefois, tous les gens que j'ai cités, presque, ont eu le prix Nobel de littérature, et c'était les intellectuels aussi. Aujourd'hui, c'est Toni Morrison, c'est Coetzee, ce sont des romanciers purs. Je crois qu'on doit attendre quelque chose, oui, des intellectuels, parce que l'intellectuel, en principe, c'est un contre-pouvoir. C'est le contre-pouvoir. Le problème, c'est que ça a marché comme ça en France, ça marche aussi encore, mais de moins en moins à l'étranger. Aux États-Unis, un intellectuel, ce n'est rien. C'est rien. En Angleterre, ça a du poids. Les intellectuels jouissent encore d'un prestige. En France, énormément. Alors, le problème, c'est que leur prestige reste national et non plus international. Mais ce sont des guides de pensée. Ce sont des gens qui, dans le contre-pouvoir, permettent d'analyser, de former l'esprit, de réfléchir et permettent d'engager la vie des autres. Je veux dire, beaucoup de gens attendent d'un intellectuel qui l'aide à s'engager dans la vie, et non pas d'un homme politique. Les politiques ont plutôt failli sur ce plan-là. Αν μπορεί να περιμένει κανείς κάτι από τους διανοούμενους. Περιμένουμε, προσδοκούμε κάτι, γιατί στο παρελθόν έχουν παίξει ένα μεγάλο ρόλο. Έχουν παίξει ένα μεγάλο ρόλο για τη συνείδησή μας. Συγγραφείς όπως για παράδειγμα ο Καμί, ο Σάρτρ, ο Πολ Κλοντέλ για τους καθολικούς, ο Μαλγό, ο Μπερναντός. Και για τους πιο σύγχρονους, ο Μισελ Φουκό ή ο Ρολάν Μπαρθ. Σήμερα όμως δεν έχουμε διανοούμενους που να είναι κατά κάποιο τρόπο καθοδηγητές της συνείδησής μας, όπως υπήρξε για παράδειγμα ο Αντρέ Ζιντ. Και εκείνο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι σήμερα τα λογοτεχνικά βραβεία δίδονται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι καθαρά μυθιστοριογράφοι. Δεν είναι διανοούμενοι όπως ήταν άλλοτε. Δίδονται σε μυθιστοριογράφους όπως είναι η Τόνι Μόρισον, ο Κούτσι κτλ. Άλλοτε οι διανοούμενοι αποτελούσαν έναν πόλο αντιεξουσίας, θα έλεγα. Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούμε να πούμε ότι οι διανοούμενοι δεν έχουν κανένα ρόλο. Στην Αγγλία χαίρουν κάποιου κύρους και βεβαίως στη Γαλλία πολύ περισσότερο, αλλά αυτό το κύρος που έχουν είναι εθνικό, περιορίζεται στα εθνικά όρια και είναι σπάνιο να βρει κανείς καθοδηγητές για την σκέψη. Όμως αυτό περισσότερο είναι εκείνο που ζητά κανείς σήμερα από έναν διανοούμενο. Ίσως θα έπρεπε την καθοδήγηση να την αναζητά στους πολιτικούς, αλλά οι πολιτικοί έχουν αποτύχει. J'ai oublié un mot pour vous répondre. C'est le mot expert. Aujourd'hui, l'intellectuel est de moins en moins une conscience, mais de plus en plus un expert. On attend de lui une expertise.
Mais ça, c'est l'évolution de la société. Les intellectuels sont des spécialistes, chacun dans son domaine. Les historiens, les sociologues, les philosophes, notamment, je parle pour la France, hein, c'est ce que je connais le mieux, on attend d'eux une expertise dans leur domaine. Non pas d'être généraliste, mais d'être expert dans leur domaine. Et de plus en plus, dans une société où tout le monde a la parole, par l'Internet, où tout le monde se croit spécialiste de tout, l'expertise de l'intellectuel, sociologue par exemple, elle est de plus en plus sollicitée. Ξέχασα να σας αναφέρω μια λέξη, είναι η λέξη εμπειρογνώμονας. Γιατί σήμερα λιγότερο αναζητούμε συγγραφείς που να αποτελούν μια συνείδηση για το κοινό και περισσότερο ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να προσφέρουν μια πραγματογνωμοσύνη. Τουλάχιστον είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία, όπου όλος ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να πάρει το λόγο χάρη στο ίντερνετ. Αλλά αυτό που ζητούν από το διανοούμενο είναι μια πραγματογνωμοσύνη. Για παράδειγμα, από τον κοινωνιολόγο, που είναι επιστήμονας, να πει τη γνώμη του. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε για το ίντερνετ. Είναι ένα θέμα που νομίζω απασχολεί πολλούς από εμάς. Όποιος έτσι λίγο μπαίνει στο ίντερνετ, ταξιδεύει, βλέπει ότι αυτός ο χώρος της απόλυτης ελευθερίας κατά κάποιο τρόπο μερικές φορές οδηγεί σε περίεργους δογματισμούς. Δηλαδή η ευκαιρία που μπορεί να έχω εγώ να γράψω, εγώ ενώ οποιοδήποτε έτσι, να γράψει πάνω σε μια ταινία που είδε ή πάνω σε μια άποψη ενός άλλου και επειδή δεν έχω ακριβώς το επίπεδο ίσως να κάνω έναν διάλογο πραγματικό, αρχίζω και βγάζω τετφάδες, πώς να το πούμε, τετφάδες, αφορισμούς, μπράβο. Νομίζω ότι τελικά αυτός ο χώρος της ελευθερίας πολλές φορές κινδυνεύει να είναι το εντελώς αντίθετο. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό? Le contraire d'un espace de liberté, c'est quoi pour vous? C'est un espace totalitaire? Non, non, non. Το αντίθετο για σας τι είναι? Το αντίθετο από ένα χώρο απόλυτης ελευθερίας τι είναι? Ένας χώρος ολοκληρωτισμού? Όχι, δεν προς Θεού, δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα. Απλώς με ανησυχία λέω ότι μερικές φορές αυτός ο διάλογος που θα έπρεπε η ελευθερία να μας επιτρέπει να γινόμαστε κατά κάποιο τρόπο όλοι διανοούμενοι, έτσι να το πω λίγο τώρα εύκολα, αντίθετα δίνει μία, δεν το λέω σαν κάτι καλό, ίσα σαν κάτι κακό το λέω, δίνει μία δύναμη σε αφορισμούς, σε κάτι άσκημο. Αυτό το είχε πει εδώ που τα λέμε ο Ουμπέρτο Έκο πριν ακόμα αρχίσουν να λειτουργούν και τα blogs και τα αυτά. Είχε πει ότι δύο είναι μεγάλοι κίνδυνοι στο ίντερνετ, αυτός και το άλλο ότι η υπερπληθώρα των ειδήσεων, η υπερπληθώρα των στοιχείων τελικά θα μας κάνει περισσότερο αμόρφωτους παρά μορφωμένους. Ce qui est intéressant, c'est que Umberto Eco fait partie de ceux aujourd'hui qui prônent l'élitisme absolu, c'est-à-dire la connaissance pour quelques-uns. Il est revenu, et c'est une tendance qu'on voit naître maintenant depuis pas longtemps. Eco, j'étais à une conférence qu'il a faite il y a quelques mois, il disait finalement, maintenant mon idéal c'est de me retirer dans un couvent, d'écrire, et que ça soit limité, et que la diffusion soit limitée. Et Philip Roth, le romancier américain, qui vient d'annoncer qu'il arrêtait d'écrire, lui aussi il dit, finalement, j'ai pas tellement de lecteurs, mais quelle importance. Ce n'est pas plus mal, il faut pas avoir trop de lecteurs. Donc, ces écrivains-là sont en train de dire, soyons élitistes, alors que maintenant on a un instrument de masse, que même McLuhan n'avait pas rêvé avec Internet, ces gens-là réagissent en disant, ben, au contraire, on va réduire. Moi, je crois qu'Internet,
est un instrument formidable de connaissance et de savoir, de diffusion de connaissance et de savoir, mais que bien entendu, il va falloir apprendre à le maîtriser. Là, c'est la préhistoire d'Internet. On commence à peine. Dans quelques années, les instruments de l'Internet et même les modes de fonctionnement vont nous apparaître, avec le recul, complètement primaires. Ça évolue tellement vite que ce qu'on a aujourd'hui, c'est primaire. Le moteur de recherche, Google ou un autre, mais enfin Google, il n'est pas intelligent, mais il va devenir intelligent bientôt. L'algorithme va changer. Actuellement, le moteur de recherche associe des signes. Bientôt, il va associer du sens. Ça change tout. Je veux dire que ça va être une révolution. Donc ce qu'on vit, c'est tout nouveau. Il faut apprendre à maîtriser tout ça. Pour l'instant, c'est rien encore. Moi, je trouve que ça va empêcher le livre de mourir en tant que livre. Ça va diffuser le livre partout, dans le monde entier, ce qui n'était pas le cas avant. Et le contenu du livre, et là aussi on pourra parler peut-être du e-book et de tout ça, dans une librairie ça tombe bien. Non, moi je suis plutôt optimiste. Je plaide en tout cas en France, dès que je peux, pour une chose qui est la chose pour moi, la priorité. L'enseignement de la lecture de l'Internet au collège, avant le lycée. C'est-à-dire à 13-14 ans. C'est là que ça se passe. Ce n'est pas la peine de parler d'Internet aujourd'hui si on ne commence pas par là. Apprendre aux jeunes à lire l'écran, à lire Internet. Parce que ça ne se lit pas comme ça. Aujourd'hui, nous tous, on n'a pas appris à lire Internet. Et les gens lisent Wikipédia et le reste sans aucun esprit critique. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc les jeunes, et qui sont nés avec les instruments, pour eux, c'est naturel, il faut leur apprendre méthodiquement la lecture critique de l'Internet, c'est-à-dire remonter aux sources, savoir qui parle, qui s'exprime, comment il s'exprime. On est en train de vivre une révolution de la lecture. C'est une vraie révolution de la lecture. Donc il faut absolument faire passer cet enseignement à l'école, très vite. Ο Ουμπέρτο Έκο έχει περάσει σε μια κατάσταση απόλυτου ελιτισμού, θα έλεγα. Θέλει να είναι γνωστός μόνο από λίγους, από ορισμένους. Είχα την ευκαιρία πριν από λίγους μήνες να παρακολουθήσω μια διάλεξή του, στην οποία μας έλεγε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ θέλει να αποσυρθεί σε ένα μοναστήρι και αυτά που θα γράφει εκεί να γνωρίζουν έτσι μια πολύ περιορισμένη κυκλοφορία, να μην διαδίδονται πολύ. Το ίδιο ο Αμερικανός συγγραφέας, ο Φίλιπ Ροθ, ο οποίος έχει πρόσφατα σταματήσει να γράφει και λέει ότι θα ήθελε να μην έχει πολλούς αναγνώστες. Αντίθετα, με το ίντερνετ έχουμε ένα μαζικό εργαλείο, ένα εργαλείο τις δυνατότητες του οποίου δεν τις είχε καν φανταστεί ούτε και ο ίδιος ο Μακλούαν. Όμως, εκείνο που πρέπει να κάνουμε, εκείνο που μένει να κάνουμε, είναι να μάθουμε να χειριζόμαστε το ίντερνετ, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μόνο στα πλαίσια της προϊστορίας του. Άρα, μετά από λίγα χρόνια, όταν θα κοιτάζουμε πώς ζούσαμε με το ίντερνετ όπως κάνουμε σήμερα, θα βλέπουμε ότι είναι κάτι το πολύ, πολύ πρωτόγονο. Ένα παράδειγμα, οι μηχανισμοί αναζήτησης, όπως είναι η Google, για παράδειγμα, δεν είναι έξυπνοι οι μηχανισμοί. Για παράδειγμα, συνδυάζουν σήματα. Σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι σε θέση να συνδυάζουν νοήματα. Και αυτό είναι μια ολόκληρη επανάσταση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, το βιβλίο, όχι, δεν πρόκειται καθόλου να πεθάνει. Θα διαδίδεται παντού. Θα υπάρχουν, βέβαια, τα λεγόμενα e-books και μου φαίνεται ότι είναι ενδιαφέρον να μιλάμε εδώ για αυτό το πράγμα, που είμαστε μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα είναι μία προτεραιότητα να διδάξουμε την ανάγνωση του ίντερνετ στα παιδιά πριν να μπουν στο λύκειο, δηλαδή σε παιδιά ηλικίας 13-14 χρόνων.
Γιατί αυτή τη στιγμή η προσέγγιση που γίνεται είναι χωρίς κριτικό πνεύμα. Πρέπει λοιπόν να τους μάθουμε πώς να ελέγχουν αυτά που διαβάζουν, πώς να πηγαίνουν προς τις πηγές. Και μιλάμε για μια ολόκληρη επανάσταση γύρω από το χώρο της ανάγνωσης. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η διδασκαλία της ανάγνωσης στο ίντερνετ είναι κάτι που πρέπει να συμβεί και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια ο Ουμπέρτο Έκο και ο Ρόθ που πουλάνε εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο πόσο ελιτίστες μπορεί να γίνουν. Αλλά αυτή η αναφορά με βάζει να πηδήξω μια διαρωτήση και να σας πω. Une minute. Philippe Roth ne vend pas des millions d'exemplaires. Je lui ai posé la question. Philippe Roth, il vend aux États-Unis. Il m'a dit, j'ai 100 000 lecteurs. 100 000. Mais il en a 200 000 en France. Il vend en France. Dans le monde. Oui, dans le monde, il vend bien. Son plus grand public, c'est les Français. C'est comme Paul Auster. Paul Auster est inconnu aux États-Unis. Il est célèbre dans le monde entier. Mais aux États-Unis, il a 50 000 lecteurs. Philip Roth, qui est le grand écrivain américain le plus nobelisable, il a 100 000 lecteurs. Mm. Umberto Eco, c'est un cas. Mais bon, c'est un auteur de best-seller. C'est autre chose. Λοιπόν, ο Roth δεν πουλάει εκατομμύρια βιβλία, έχει ένα κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι 100.000 αναγνώστες. Έχει περισσότερους στη Γαλλία, είναι 200.000 οι αναγνώστες του στη Γαλλία. Και ο κύριος Χρυσοστομίδης του τράβηξε την προσοχή στο γεγονός ότι πουλάει παντού σε ολόκληρο τον κόσμο. Και είπε ναι, πράγματι έτσι γίνεται και περισσότερους αναγνώστες έχει στη Γαλλία. Επίσης, ο διάσημος ολόκληρο τον κόσμο συγγραφέας Paul Auster στην Αμερική δεν έχει παρά 50.000 αναγνώστες. Και τώρα ο Ουμπέρτο Έκο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Τέλος πάντων, η ερώτηση ήταν η λογοτεχνία πρέπει να απευθύνεται στο πλατή κοινό. Ή ως μορφή τέχνης πρέπει να διεκδικεί για τον εαυτό της το δικαίωμα να πειραματίζεται, να γίνεται δύσκολη μερικές φορές, ίσως και δυσνόητη. Les deux. Les deux. Ça, mais ça a toujours été ça. Hein. Il y a toujours eu des livres très populaires, de grande diffusion, et puis des livres expérimentaux, et tant mieux, mais ça c'est l'histoire de la littérature. L'histoire de la littérature, c'est... En même temps, c'est... pour citer des écrivains, c'est Malraux et c'est Mallarmé. Malraux qui a eu un énorme succès en son temps, et disons 30 ans avant, Stéphane Mallarmé, que personne ne comprenait, mais que tout le monde trouvait génial, mais obscur. De même que Paul Valéry a toujours été obscur, mais en même temps c'est magnifique, c'est exceptionnel. Mais prenez le catalogue de Gallimard. Gallimard, vous avez... des livres de littérature expérimentale, de poésie expérimentale. Et puis vous avez des livres de grande diffusion. Ça a toujours été comme ça. Écoutez, Gaston Gallimard, en 1925, a imposé Joseph Kessel. Son comité de lecture n'en voulait pas. Et il a dit, je prends Kessel, avec qui on va vendre beaucoup d'exemplaires, ça me permettra de publier à perte pendant toute leur vie, Henri Michaud et Maurice Blanchot. Il avait raison. Και τα δύο ισχύουν. Πάντοτε έτσι ήταν τα πράγματα. Αυτή είναι η ιστορία της λογοτεχνίας, να υπάρχουν ταυτόχρονα και πολύ δημοφιλή βιβλία και πειραματική λογοτεχνία, αν μπορούμε να την πούμε έτσι. Τέτοια παραδείγματα, για παράδειγμα, ο Μαλρό και ο Μαλαρμέ. Ο Μαλρό που υπήρξε μια τεράστια επιτυχία στην εποχή του, στον καιρό του, και ο Μαλαρμέ που τον θεωρούσαν σκοτεινό, δυσνόητο. Επίσης, δυσνόητο θεωρούσαν και τον Πολ Βαλερί, ο οποίος είναι τόσο ωραίος παρόλα αυτά. Αρκεί να κοιτάξετε τον κατάλογο της Γκαλιμάρ, όπου θα βρείτε πειραματική ποίηση και βιβλία τα οποία γνωρίζουν πολύ μεγάλη διάδοση, έχουν μεγάλες πωλήσεις. Το 1925 ο Γκαστόν Γκαλιμάρ είπε ότι εγώ θα δημοσιεύσω τον Ζωζέφ Κεσέλ και επέμενε γιατί δεν ήθελαν να τον δημοσιεύσουν από ό,τι φαίνεται και είπε αυτό θα μου επιτρέψει στη συνέχεια τα κέρδη δηλαδή που θα έχω με τον Ζωζέφ Κεσέλ να μπορώ να δημοσιεύω τον Ορί Μισό. Και τον Μωρίς Μπλόνσου. Μια ερώτηση τώρα που μπορεί να την έχετε βαρεθεί να την ακούτε. Σίγουρα δεν την κάνω για να ανακαλύψω την Αμερική.
Ήθελα να ρωτήσω τι συγκρούσεις φέρνει μέσα σας ο ρόλος του κριτικού, επειδή ακριβώς είστε και συγγραφέας. Σας φαντάζομαι ως συγγραφέας να διαβάζετε μια κακή κριτική και να μην κρύβετε τη δυσπιστία, ίσως και την περιφρόνησή σας απέναντι στον κριτικό. Και ύστερα σας φαντάζομαι να γράφετε κριτική και να νιώθετε αυστηρά με ένα κακό βιβλίο, ίσως και ίκτο για τον συγγραφέα. Και ήθελα να ρωτήσω λοιπόν και κάτι ακόμα που θα συζητάμε όσο θα υπάρχει λογοτεχνία. Ποιος είναι ο καλός κριτικός κατά τη γνώμη σας, ποιος ο ρόλος της κριτικής? Le rôle du critique, c'est de guider le lecteur, mais de juger un livre pour lui-même, juger un texte. Non pas juger un texte d'après la réputation de l'auteur, d'après ce qu'il représente socialement, d'après le bruit qu'il fait, etc. Juger le texte pour lui-même. Bon, mais quand il critique, il faut qu'il sache le mettre dans le recontextualiser, le mettre dans un contexte par rapport à l'œuvre de l'auteur, par rapport à son style, par rapport à la construction au personnage, enfin tout ça, quoi. Personnellement, je lis les critiques, mais je dois vous dire que je les lis très vite. Et pour moi, ce qui compte, c'est le titre. Le titre de la critique, le début, la fin, ça suffit. Le reste, je suis pas... Je ne méprise pas les critiques du tout, puisque j'en fais aussi. Mais l'avis de mes amis m'intéresse plus, et l'avis des simples lecteurs qui m'écrivent ou que je rencontre dans des soirées m'intéresse plus, parce que ça m'apporte plus. En tant que critique, je ne me pose pas de question de savoir si je suis gentil ou méchant, parce que ça n'a pas de sens. Un critique n'a pas à être gentil ou méchant. Un critique juge un livre par rapport à un absolu de la littérature. Le reste n'a pas d'importance. En partant de là, vous savez, la critique, c'est bien d'en parler, mais il y en a de moins en moins. Ça se réduit de jour en jour, la critique littéraire. En France, aux États-Unis, en Angleterre, les suppléments littéraires maigrissent chaque jour. Donc la critique, je pense qu'elle va aller plus sur Internet, mais de la part de critiques professionnelles. Des gens dont c'est le métier. Tout le monde n'est pas critique. C'est un métier, c'est une formation, c'est un esprit. Je pense que pour l'exercer, il vaut mieux être aussi écrivain. Quand on est écrivain et qu'on est critique, on sait comment se sont faites les choses. Alors vous avez dit pitié. Non, moi j'ai pas de pitié pour un... Mais j'ai de l'empathie. Je me mets à sa place. Et me mettant à sa place, je me dis, là il a eu des problèmes. Là il n'a pas su faire. Mais je n'ai pas à avoir de pitié ni de compassion, ce n'est pas de cet ordre-là. Λοιπόν, ο ρόλος του κριτικού είναι να καθοδηγεί τον αναγνώστη. Ρόλος του είναι να κρίνει ένα κείμενο. Ένα κείμενο όμως για τη λογοτεχνική του αξία, όχι σε σχέση με τον θόρυβο που ενδεχομένως μπορεί να έχει δημιουργηθεί γύρω από τον συγγραφέα ή γύρω από οτιδήποτε μπορεί να έχει να κάνει με το πρόσωπο του συγγραφέα. Πρέπει το κάθε κείμενο να το τοποθετούμε μέσα στα συμφραζόμενά του εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να πούμε αυτό, δηλαδή σε σχέση με το ύφος, με το έργο, με το ποιοι είναι οι ήρωες. Προσωπικά διαβάζω τις κριτικές πολύ γρήγορα. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι ο τίτλος, η αρχή και το τέλος. Αυτό είναι που μετράει για μένα, ναι. Και βεβαίως δεν έχω κανένας είδους περιφρόνηση για το επάγγελμα του κριτικού, μια και εγώ ίδιος κάνω κριτική. Γράφω κριτική, όμως η αλήθεια είναι ότι η ζωή των φίλων μου και των απλών αναγνωστών είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο. Η γνώμη τους. Συγγνώμη, ναι. Η γνώμη τους με ενδιαφέρει. Σε λογαδί. Oui. J'ai fait une belle confusion entre avis et vie. Je n'avais pas remarqué votre confusion. Ça a été bien remarqué. Λοιπόν, όπως παρατηρείτε, η λογοτεχνική κριτική ασκείται όλο και λιγότερο και τα λογοτεχνικά τετράδια είναι όλο και πιο αδύνατα. Κατά τη γνώμη μου, περιοδικά.
Τα λογοτεχνικά περιοδικά. Τα ένθετα, ναι. Κατά τη γνώμη μου, η λογοτεχνική κριτική θα περάσει στο ίντερνετ, μάλιστα εκ μέρους των επαγγελματιών, γιατί η κριτική της λογοτεχνίας είναι πραγματικά ένα επάγγελμα, απαιτεί και πνεύμα. Και βέβαια, όταν είναι κανείς συγγραφέας, είναι ακόμη καλύτερα, γιατί καταλαβαίνει, μπαίνει στη θέση αυτού που γράφει. Είπατε, είπε στον κύριο Χρυσοστομίδη, ότι αισθάνομαι ίσως ίκτο για εκείνον ο οποίος ενδεχομένως μπορεί να έχει γράψει ένα κακό έργο. Δεν είναι ο όρος που θα χρησιμοποιούσα, μάλλον αισθάνομαι συμπάθεια, θα έλεγα. Δηλαδή, μπαίνω κατά κάποιο τρόπο στη θέση του και λέω ότι όταν γράφει αυτό θα πρέπει να βίωνε κάτι τέτοιο. Αυτά τα συναισθήματα μου δημιουργεί η άσκηση της κριτικής. Ne vous méprenez pas. Ça peut paraître paradoxal, mais autant je lis les critiques de mes livres très rapidement, et pour moi ça n'a pas d'importance, autant je lis avec beaucoup d'attention les critiques des autres livres, parce que ça m'apporte beaucoup. Soit des livres que j'ai lus, ou des livres que je n'ai pas lus, ça m'intéresse beaucoup parce que j'apprends beaucoup de choses. Donc je lis les critiques des autres très attentivement, et mes critiques très rapidement. Mais d'une manière générale, quand quelqu'un, que ce soit un critique ou un simple lecteur, me parle d'un de mes livres, ça m'intéresse parce que ça me dit quelque chose de cette personne. Ça révèle cette personne. Ça ne me dit rien sur ce que j'ai fait, ou presque rien. Mais ça m'intéresse parce que ça parle de la personne qui s'exprime. Donc c'est pour ça que j'écoute précisément quand les gens me disent « Votre héroïne dans les invités, la bonne, c'est pas possible. On peut pas inviter la bonne à table. » Alors, je pourrais lui répondre, j'ai vu ça déjà, mais ce qui m'intéresse, c'est que cette personne ne peut pas envisager qu'on puisse mettre la bonne à table. Ça veut dire beaucoup de choses sur cette personne. Donc c'est ça qui m'intéresse. On peut mettre la bonne à table. Tout dépend de quelle société et quelles circonstances. Την κριτική που κάνουν στα δικά μου τα βιβλία την διαβάζω πολύ γρήγορα γιατί δεν έχει και μεγάλη σημασία για μένα. Αντίθετα, όταν πρόκειται για κριτική βιβλίων άλλων που κάνουν τρίτη, αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ γιατί μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο, αν ένας άνθρωπος που έχει τύχει να διαβάσει κάποιο από τα βιβλία μου έρθει να μου πει κάτι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που θα ακούσω, γιατί αυτό που θα μου πει μου μιλάει σχετικά με τον άνθρωπο ο οποίος ήρθε να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με το έργο μου. Για παράδειγμα, όταν έρθει κάποιος και μου πει ότι η ηρωίδα σας σε αυτό το έργο, η προσκεκλημένη, είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, η υπηρέτρια, ότι δεν μπορεί να την καλέσει κανείς να τη βάλει να καθίσει το ίδιο τραπέζι με τους υπόλοιπους εκλεκτούς συνδετημόνες. Εγώ μπορώ να απαντήσω ότι είναι κάτι που το έχω ήδη δει να συμβαίνει. Αλλά για μένα, ναι, αυτός ο άνθρωπος που μου λέει αυτό το πράγμα, μου δείχνει, είναι πάρα πολύ εύγλωτο. Για αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το φαινόμενο, αυτό το γεγονός που εγώ αφηγήθηκα, είναι κάτι που είναι αδύνατο να συμβεί του. Είναι αδιανόητο για εκείνον. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση από την πλευρά μου και μετά θα δώσουμε κάτω όποιος θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσεις ή να κάνει κάποια παρατήρηση. Δώσατε μια συνέντευξη στην Λαμπρινή την Κουζέλη για την εφημερίδα «Το Βήμα», όπου πέρα από την αισιοδοξία σας ότι το μυθιστόρημα δεν θα πεθάνει, ότι το e-book δεν θα κάνει κακό στην λογοτεχνία, λέτε και κάτι που μου έκανε εντύπωση. Λέτε ότι οτιδήποτε βρίσκεται ανάμεσα στο online βιβλιοπωλείο, στο Amazon ας πούμε, και στο μικρό αγαπησιάρικο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς θα εξαφανιστεί. Βλέπετε με άλλα λόγια τον θάνατο των μεγάλων βιβλιοπωλείων, ίσως επηρεασμένος και από την κρίση που περνάει η ΦΝΑΚ, περνάει μια μεγάλη κρίση. Τελικά στην Ελλάδα δοκιμάζονται ό,τι αφορά κρίσεις, εδώ γίνονται πρώτα και μετά. Έφυγε από εδώ, τώρα μαθαίνω ότι θα φύγει από την Λισαβόνα, αλλά έχει μεγάλα προβλήματα και στη Γαλλία. Αλλά η τάση, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ήταν μάλλον αντίθετη. Δηλαδή, να κλείνουν τα μικρά βιβλιοπωλεία και να ενισχύονται οι αλυσίδες. Με ό,τι καλό και κακό μπορεί να σημαίνει αυτό. Alors,
Quand je dis petite librairie, ça n'a rien de péjoratif. C'est comme quand non, on dit c'est pas péjoratif. Je sais, hein, petit éditeur. Pour moi, une petite librairie, ça va de la petite librairie à la librairie plus grande, comme celle-ci, mais indépendante. Je ne connais pas le statut, mais peu importe. Ce que j'observe, il se trouve qu'il y a quelques années, j'étais en Amérique pour mes livres, et au moment de la fermeture de Borders. Borders, c'est l'autre grande chaîne avec Barnes & Noble. Ça a fermé, j'étais à Chicago, l'immense magasin Borders, c'est devenu un marchand de vêtements. Et les gens étaient très peinés. Et je parlais avec les éditeurs américains, et ils m'ont dit, la prochaine victime, c'est la FNAC. Vous allez voir, en Europe et en France surtout, c'est la FNAC. Et c'était il y a 4 ans. Et je lui dis, alors, qu'est-ce qui va se passer? Et il me dit, vous allez voir, c'est le renforcement des petites librairies. Allez voir à Brooklyn. Je suis allé à Brooklyn et j'ai vu, effectivement, des nouvelles librairies se monter, petites, indépendantes, parfois des grands espaces. Je crois que, si vous voulez, la situation d'aujourd'hui radicalise beaucoup les choses. De même qu'il va y avoir des librairies comme la vôtre et d'autres, dont l'intérêt, c'est qu'on connaît le libraire, on peut lui parler, et que le libraire rassemble une communauté de lecteurs, ce qui est le cas ce soir. Et d'un autre côté, il y aura la librairie en ligne, c'est-à-dire exactement le contraire. Quelque chose de virtuel, de désincarné, où c'est la distance qui joue, mais c'est le service. Entre les deux, il n'y a pas la place. La FNAC est en train de devenir Darty, c'est-à-dire un marchand d'électroménager. J'en ai parlé avec le patron de la FNAC il y a une semaine. Il est très embêté parce qu'ils ne savent pas comment prendre le pli. La FNAC, c'est un concept révolutionnaire il y a 30 ans, 35 ans. Aujourd'hui, ce concept est dépassé et il n'a pas su faire autre chose et se réinventer. Il va mourir. Donc, avant de mourir, le problème de la FNAC, c'est qu'ils ont des magasins. Ils sont propriétaires de beaucoup de magasins. Parce que sinon, il y a longtemps qu'ils seraient en ligne, exclusivement. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils occupent leurs magasins. Et donc, ils vont vendre maintenant de l'électroménager. Ils vont vendre des cafetières, ils vont vendre. Il n'y a presque plus de disques. Il y aura de moins en moins de disques. De moins en moins de DVD, parce que tout ça est téléchargeable. Et il y aura de plus en plus de machines, d'ordinateurs. Et puis un jour, il n'y aura plus rien de tout ça. La FNAC est à vendre. Depuis 5 ans, personne ne veut l'acheter. Personne ne veut l'acheter. Alors, ça, c'est la FNAC. Mais moi, je crois que la tendance générale, aujourd'hui, c'est soit le produit de luxe, soit le produit communautaire, la niche communautaire, comme c'est le cas ce soir. À Brooklyn, les librairies que j'ai vues, c'était comme ça. Tous les soirs, un écrivain. Tous les soirs, un écrivain. Et ce n'était pas des librairies riches. Hein. Les fauteuils étaient tous cassés. Ici, c'est le luxe. Ici. Là-bas, c'était tout cassé. Mais il y avait 100 personnes tous les soirs. Et parfois, c'était un livre de cuisine, parfois un livre de philosophie. Les gens se retrouvaient. Et c'est que des gens du quartier qui venaient. Et Brooklyn, c'est grand. Et il y en avait plusieurs comme ça. Eh bien, en France, c'est la même chose. Aujourd'hui, les gens ne vont pas à la FNAC, mais ils vont dans des librairies de quartier. Ils se retrouvent entre eux. Et c'est parfois les mêmes qui se retrouvent sur Internet, ce qu'on appelle une niche de communauté de lecteurs qui échangent des idées, comme ici peut-être on échange des idées. Ça pour moi c'est l'avenir, c'est ça ou Amazon. C'est un peu radical, mais de même que les journaux, le journal Le Monde, j'ai travaillé pendant 10 ans, là je viens de quitter, eh bien Le Monde, ça va être comme le Guardian, comme le New York Times, comme ça va être un journal papier tiré à peu d'exemplaires, mais cher, pour des gens qui voudront absolument lire Le Monde au café. Il en restera toujours un petit peu. Et tout le reste sera en ligne, lisible sur les tablettes, etc., pour un prix modique. Et tout va évoluer comme ça. Les livres vont évoluer comme ça aussi. Ce qui risque de mourir, c'est le livre de poche. Le livre de poche, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus menacé en France. J'arrête, je reprends. Ça fait beaucoup. Hein. Λοιπόν, μιλούσα
μιλούσαμε για τα μικρά βιβλιοπωλεία και τους μικρούς εκδότες ή για πιο μεγάλα βιβλιοπωλεία. Δεν είναι το μέγεθος ακριβώς που παίζει το ρόλο. Πιο μεγάλα όπως αυτό, για παράδειγμα, ενδεχομένως όμως ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία. Πριν από λίγα χρόνια βρέθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες την περίοδο που έκλειναν τα βιβλιοπωλεία Borders, τα οποία μετετράπηκαν σε καταστήματα που πουλάνε ρούχα. Οι Borders είναι μια πολύ μεγάλη αλυσίδα στο ίδιο επίπεδο με τους Barnes & Nobles. Και ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό το φαινόμενο που έκλειναν όλα αυτά τα βιβλιοπωλεία. Μου είπαν λοιπόν εκεί συζητώντας ότι θα δείτε, το επόμενο θύμα θα είναι η ΦΝΑΚ. Και μου είπανε μάλιστα ότι η αντικατάσταση σε αυτών των μεγάλων αλυσίδων είναι μικρά βιβλιοπωλεία, και μου είπαν να πάω να δω στο Brooklyn. Πράγματι, στο Brooklyn ανοίγαν εκείνη την εποχή πολλά μικρά βιβλιοπωλεία. Η σημερινή κατάσταση αλλάζει την κατάσταση των πραγμάτων, επιβάλλει κάποιον ορθολογισμό, θα έλεγα. Γνωρίζουμε το μικρό βιβλιοπωλείο τον βιβλιοπόλη. Ο βιβλιοπόλης μαζεύει γύρω του μία μικρή κοινότητα από αναγνώστες, ένα γεγονός που είναι εντελώς αντίθετο από το δυνητικό, την υπηρεσία δηλαδή που προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες μέσω του ίντερνετ, που είναι εξαϊλωμένες. Η ΦΝΑΚ λοιπόν, πράγματι, η οποία πωλείται εδώ και 5 χρόνια, σήμερα προσπαθεί να πουλήσει... όχι, πουλάει μηχανήματα, πλυντήρια, τέτοια. Και η έννοια της ΦΝΑΚ πριν από 30-35 χρόνια, η αντίληψη γύρω από την οποία δημιουργήθηκε αυτή η αλυσίδα, ήταν κάτι το αληθινά επαναστατικό. Σήμερα όμως θεωρείται ξεπερασμένο. Το πρόβλημά τους είναι ότι είναι ιδιοκτήτες των καταστημάτων που έχουν, άρα είναι υποχρεωμένοι να βάλουν κάτι άλλο να πουλάνε εκεί μέσα για να μπορέσουν να ζουν τα καταστήματα που έχουν. Αντικαθιστούν λοιπόν προοδευτικά τα διάφορα, τα βιβλία, τους δίσκους και ό,τι είχε τέλος πάντων μέσα η ΦΝΑΚ, και γίνεται ένα είδος νταχτή, που πουλάνε δηλαδή πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες κτλ. Αυτή η δουλειά γίνεται τα 5 τελευταία χρόνια, γιατί κανένας δεν θέλει να την αγοράσει. Έτσι λοιπόν θα έχουμε στα βιβλία, στο χώρο των βιβλίων, είτε το προϊόν το πολυτελείας, είτε το βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε μικρή κοινότητα. Βιβλίο πολυτελείας εννοεί ενδεχομένως την απόψινή βραδιά, γιατί εδώ όλα τα καθίσματα είναι πολύ περιποιημένα και ο χώρος είναι πολύ καλός. Ενώ αυτό που λέει το βιβλίο για τις μικρές κοινότητες, ο ίδιος είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τι γίνεται στο Brooklyn με αυτά τα μικρά βιβλιοπωλεία για τα οποία μας μιλούσε, όπου κάθε βράδυ καμιά εκατοστή άνθρωποι μαζεύονται. Πολύ συχνά είναι οι άνθρωποι της ίδιας γειτονιάς. Και πολύ συχνά οι ίδιοι είναι αυτοί οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους, δημιουργούν σχόλια και δημιουργούν ένα είδος θύλακα στο ίντερνετ. Μαζεύονται και παρακολουθούν συγγραφείς σχεδόν κάθε βράδυ. Λοιπόν, είναι αυτό, είναι η Amazon. Άλλο παράδειγμα είναι η εφημερίδα Le Monde, μεγάλη εφημερίδα στην οποία δούλεψα για 10 χρόνια και την οποία έχω αφήσει τώρα. Ποιο είναι το μέλλον της Monde? Όπως η Guardian, η New York Times, όλες οι μεγάλες εφημερίδες, εκείνο που βλέπω είναι ότι θα παραμείνει μία έκδοση σε χαρτί, τυπωμένη, η οποία θα είναι πολύ ακριβή και θα είναι μόνο για εκείνους οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν στον εαυτό τους αυτή την πολυτέλεια, να πάρουν την εφημερίδα τυπωμένη και να κάτσουν στο καφενείο να τη διαβάσουν. Όλοι οι υπόλοιποι θα διαβάζουμε τις εφημερίδες πάνω στις ταμπλέτες. Εκείνο που κινδυνεύει να εξαφανιστεί σήμερα όμως είναι πραγματικά το βιβλίο τσέπης. Juste une chose, vous savez qu'aux États-Unis, la lecture en ligne sur des liseuses, des e-readers, des e-books, tout ça, ça marche très très bien et de mieux en mieux. De plus en plus de gens lisent sur iPad des livres. Le téléchargement augmente d'année en année de manière considérable. En France, la France est un milieu très conservateur, je parle des éditeurs, hein. L'édition française est un milieu très conservateur et ils disent aujourd'hui... Bah, vous voyez, en France, c'est même pas 1% du marché. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que c'est de leur faute si ça ne marche pas encore très bien en France. C'est parce que le prix du téléchargement est trop cher. Un livre à Paris qui coûte 20 euros dans une librairie coûte 15 euros
en téléchargement. Mais c'est ridicule. Il faut le mettre à 8 €. Aux États-Unis, le téléchargement, c'est moitié moins que le prix du livre papier, ou sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et les éditeurs français refusent de faire ça, parce que s'ils font ça, c'est la mort du livre de poche. Et comme la plupart sont propriétaires d'éditions de poche, ils ne veulent pas le tuer, le livre de poche, mais ils vont devoir le faire, un jour ou l'autre. Parce que ce qu'on ne pourra pas télécharger chez Gallimard ou chez Grasset ou Flammarion, eh bien, on le téléchargera un jour sur Amazon. C'est ce qui va se passer. Ou sur Apple. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η ανάγνωση με τα e-readers προχωράει όλο και πιο καλά. Γίνεται εύκολα η τηλεφόρτωση, να το πούμε έτσι. Αντίθετα, στη Γαλλία έχουμε το περιβάλλον το εκδοτικό, είναι πάρα πολύ συντηρητικό. Εκείνοι λοιπόν λένε ότι αυτό βλέπετε στη Γαλλία δεν γίνεται. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη άνθηση των e-books. Αλλά δεν λένε ότι αυτό οφείλεται σε δικό τους σφάλμα, διότι οι ίδιοι οι Γάλλοι εκδότες κρατάνε την τιμή πάρα πολύ ακριβή. Για παράδειγμα, αν ένα βιβλίο στοιχίζει 20 € στο βιβλιοπωλείο, θέλουν 15 € για να επιτρέψουν να γίνει η φόρτωση να το διαβάσει κανείς στο e-book. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες το κόστος αυτό έχει πέσει ήδη στο 50% της αξίας του βιβλίου, στην τιμή του βιβλιοπωλείου. Αν όμως οι Γάλλοι εκδότες το έκαναν αυτό και κατέβαζαν τόσο πολύ την τιμή, αυτό θα σήμαινε ότι θα υπέγραφαν την καταδίκη του βιβλίου τσέπης. Αργά ή γρήγορα όμως θα αναγκαστούν να το κάνουν. Θα γίνει αυτό, γιατί ο κόσμος θα πηγαίνει και θα τα φορτώνει από την Amazon. Τέλος πάντων, αυτό σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί θα μπορούσε κανείς να πει βεβαίως ότι από την άλλη τα e-book σπρώχνονται από τον τύπο, από την αρχή, χωρίς, ας πούμε, να έχει υπάρξει η αντίστοιχη ανάγκη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ποιος θέλει από κάτω να ρωτήσει κάτι, παρακαλώ. 2 λεπτά. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα, κύριε Σουλίν, και καλή διαμονή. Πρωτίστως, θα ευχαριστήσω την κυρία η οποία έκανε την εξαιρετική μετάφραση των τόσο ενδιαφερόντων πραγμάτων που μας είπατε. Και θέλω... Δεν την ξέρουμε, δεν μας συστήθηκε. Χιωτάκι. Χιωτέλη. Χιωτέλη, συγγνώμη. Χιωτέλη. Και θέλω να ρωτήσω ποιους Ευρωπαίους συγγραφείς διαβάζετε εσείς σήμερα και ποιους συγγραφείς προτιμάτε πέραν του Ατλαντικού. Ευχαριστώ. Chez les écrivains européens, j'essaie de voir pays par pays. Alors, il y a un Italien que j'aime beaucoup. Il y en a deux. C'est Claudio Magris, que je trouve remarquable, remarquable. Notamment un livre qui s'appelle Danube, qui est pour moi son chef-d'œuvre. Danube. Έχει συγγένειες μαζί σας, ως κονσέπτ. Oui, ah, mais merci. Il y a lui et en Espagne, j'ai oublié son nom. Bon, vous avez cité... Claudio Magris Odunavits. Oui. Vous avez cité Hans Magnus Enzensberger, qui m'intéresse beaucoup, qui fait rejoindre la littérature, l'histoire, le reportage. Sebald, qui est un écrivain allemand, mais qui vivait en Angleterre, qui est mort maintenant, qui est un écrivain très intéressant. Évidemment, aux États-Unis, j'ai beaucoup d'admiration pour Philip Roth, même si je suis très critique sur certains livres qui sont plus faibles, mais je trouve que c'est un écrivain vraiment très fort. J'ai toujours du mal à répondre à ce genre de questions, parce que je lis tout le temps, tous les jours. Et donc, pour savoir quels sont les écrivains que j'aime, il faut que je regarde mon blog pour voir la liste des écrivains, pour me rappeler de qui j'ai parlé. Parce que là, comme ça... Et allez-y, puis après, si... Oui. Μας είπε λοιπόν ότι στην Ευρώπη, στην Ιταλία για παράδειγμα, αγαπά πολύ τον Κλόντιο Μάγκρις με το Δούναβι, που θεωρεί ότι είναι το αριστούργημά του. Στην Ισπανία, τον Άνθον Μπέργκερ. Hans Magnus Enzensberger. 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 Υπάρχουν τρία-τέσσερα βιβλία του στην Ελλάδα. Il a 3 ou 4 livres traduits en Grèce.
Γερμανός. Α, συγγνώμη. Τον Ζέμπαλντ. Τον Ζέμπαλντ που είναι ένας Γερμανός, αλλά ο οποίος ζούσε στην Αγγλία. Και από την Αμερική βεβαίως τον Φίλιπ Ροθ. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι γενικότερα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί καθώς διαβάζω πολύ, έχω ανάγκη συνεχώς να συμβουλεύω με τον blog μου και να βλέπω τι έχω διαβάσει τώρα τελευταία. Mais parfois, ce n'est pas un écrivain, mais un livre. Par exemple, Le Liseur de Bernard Schlink, un Allemand. Qui est un livre extraordinaire. Puis après, ça m'a pas, ce qu'il a fait après ne m'intéressait pas. Mais Le Liseur, ça a été pour moi un livre essentiel. Et puis, je voudrais quand même citer deux écrivains français que j'aime beaucoup. Made in Europe, ils sont français. C'est Pascal Quignard et Pierre Michon, qui sont pour moi deux écrivains de, qui pratiquent une langue que je trouve exceptionnelle. Εκείνο που με ενδιαφέρει δεν είναι ο συγγραφέας, είναι το βιβλίο. Και έτσι αναφέρομαι στο Le Liseur, ο αναγνώστης ίσως του Bernard Schmitt. Ένα ναι, ναι. Είναι αυτό που έγινε ταινία, διαβάζοντας τη Χάνα. Και επίσης αγαπώ πάρα πολύ δύο Γάλλους συγγραφείς, που είναι ο Πασκάλ Κινιάρ και ο Πιέρ Μίσο. Ήταν από εκεί μια κυρία πρώτα. Προηγουμένως μιλήσατε για τα μικρά ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία. Τι εννοείτε όταν λέτε ανεξάρτητα? Πρώτον αυτό και κάτι άλλο. Εγώ νιώθω να κατακλείζομαι από βιβλία που δεν μπορώ ούτε τους τίτλους να παρακολουθήσω. Και μιλάω σχεδόν μόνο για τα ελληνικά βιβλία. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι κάθε χρόνο εμφανίζονται όλο και περισσότεροι συγγραφείς και οι οποίοι νιώθουν υποχρεωμένοι κάθε χρόνο να πρέπει να μας παρουσιάζουν ένα βιβλίο. Εγώ πάντως αδυνατώ να παρακολουθήσω όλη αυτή την εκδοτική δραστηριότητα. Δεν ξέρω αν είναι το αίσθημα και άλλο να σου πω εκτός από μένα. Και όσον αφορά το ίντερνετ, εκεί πέρα είναι πια που τα έχω χαμένα. Γιατί αν μπω μέσα, ξέρω, μετά πρέπει να μείνω όλη την ημέρα. Αν μπω στον πειρασμό δηλαδή, από ειδήσεις, από εφημερίδες, από την ελληνική πραγματικότητα, από την καλλιτεχνική πραγματικότητα, από τη λογοτεχνία. J'ai un sentiment de mots français sous un volume d'informations, de livres, etc. Bah, si je comprends bien, vous pouvez suivre ni la librairie, ni Internet, ni les informations. Bon, alors première chose... Mes amis. Première chose, librairie indépendante, pour moi, une librairie qui n'est pas dans une chaîne est indépendante. Elle peut être grande ou elle peut être petite, mais dès lors qu'elle ne fait pas partie d'une chaîne de librairie comme Barnes & Noble ou grande chaîne ou petite chaîne, elle est indépendante. C'est la définition. Voilà. La deuxième chose... Je vais répondre d'abord. Je réponds. Ensuite, vous donnez l'impression que pour vous, il y a trop de livres qui paraissent. Ça, c'est une chose qu'on entend en France chaque année au mois de septembre. Il y a trop de livres. J'espère qu'il y aura trop de livres pendant longtemps parce que c'est un réflexe d'enfant gâté. Pardonnez-moi de le dire, de pays riche. Je sais bien que parler de pays riche en Grèce, ça fait bizarre. Mais dire qu'il y a trop de livres, c'est un réflexe de pays riche. Parce que, rappelez-vous l'époque pas si ancienne où dans les pays de l'Est ou ailleurs, c'était plutôt la pénurie. Ou dans des pays totalitaires, c'était plutôt la pénurie. Donc moi, je préfère qu'il y ait beaucoup de livres. Je ne dis pas trop, parce que trop, ça ne veut rien dire. Par rapport à quel critère, il n'y a pas de critère. Mais qu'il y ait beaucoup de livres et qu'on ait le choix. Et ce n'est pas grave si on ne sait pas quoi acheter et quoi lire. On se fie à qui? À des critiques, à la rumeur, aux amis, aux libraires. C'est ça qui compte. Mais on n'est pas tenu de tout lire. Vous n'êtes pas critique de profession, vous êtes lecteur, lectrice. Bon, c'est pas grave, voilà. Continuez comme ça, c'est parfait. Soyez noyés, noyez-vous dans la production. Bien, lecteur.
Λοιπόν, μάλλον δεν σας αρέσει ούτε το βιβλιοπωλείο, ούτε το ίντερνετ. Τώρα, όταν μιλώ για ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο, απλά εννοώ ένα βιβλιοπωλείο που να μην ανήκει σε μια αλυσίδα. Τώρα, το γεγονός ότι πράγματι ακούγεται ότι υπάρχουν πολλά βιβλία, πάρα πολλά βιβλία, αυτό είναι κάτι που το ακούμε στη Γαλλία κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο. Και ελπίζω προσωπικά ότι θα είναι κάτι που θα το ακούμε για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί έτσι θεωρώ τον εαυτό μου σαν κάπως έτσι κακομαθημένο παιδί, σαν ένα παιδί που προέρχεται από πλούσια χώρα. Το λέω αυτό για να σκεφτείτε αμέσως τι συνέβαινε παλιότερα στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, τις χώρες των ολοκληρωτικών καθεστώτων, όπου τα βιβλία ήταν σπάνια. Τώρα, για το γεγονός ότι κατακλείζεστε από πάρα πολλά βιβλία, θα δείτε εσείς με ποιανού τη γνώμη θα πάρετε, του κριτικού, τις φήμες, τη γνώμη των φίλων σας, τη γνώμη του βιβλιοπόλη. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να διαβάσετε όλα αυτά. Έτσι, μπορείτε να συνεχίσετε κάνοντας τις επιλογές σας, τις δικές σας επιλογές. J'aimerais bien savoir quelle est votre opinion sur la présence de ces lignes dans les lettres françaises. Vous êtes référé tout à fait, vous avez référé sur son œuvre, je crois. Mais j'aimerais bien savoir quelle est votre position sur son ensemble de son œuvre. Ces lignes dans la littérature française, c'est ça? Pardon? Sur la présence de ces lignes dans la littérature française? Στη γαλλική λογοτεχνία, την παρουσία του Σελίν μέσα στη γαλλική λογοτεχνία, αυτό θέλετε. Exactement, cela. Parce que c'est une personnalité qui, enfin, depuis un siècle presque, on s'occupe beaucoup de personnes. Et je respecte votre présence dans les langues françaises. Et j'aimerais bien savoir, vous n'avez pas éclairé assez, tout à fait, vous êtes référé, je crois. Je vais répondre. Ποια είναι η θέση σας σχετικά με το σύνολο του έργου του Σελίν, σχετικά με την παρουσία του Σελίν στα γαλλικά γράμματα. Αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα προηγουμένως, αλλά όχι αρκετά αναλυτικά. Pour moi, Céline, c'est l'un des deux ou trois écrivains de langue française qui domine le XXe siècle littéraire. Il y a lui, il y a Proust, il y a Georges Simenon, français, hein, je parle de langue française. Céline, il a fait une rupture. Il a révolutionné la langue. Il a bousculé et il en a fait autre chose. Il y a une manière d'écrire de Céline qui n'est pas qu'une manière, qui est quelque chose de profond, qui est un bouleversement de la langue française. Rien que pour ça déjà, c'est énorme. À part ça, il y a le contenu de ses livres. Je pense à Voyage au bout de la nuit, je pense à Mort à crédit, qui est son chef-d'œuvre, et puis la trilogie Nord, etc. Il y a une force, une puissance qui sont incontestables et qui, pour moi, font que c'est un des tout premiers écrivains. Sans aucun doute, il y a une vision, il a une vision du monde, il y a une puissance comique qui est très forte, très très forte, et sa vision du monde, qui n'est pas nihiliste, mais qui est une vision du monde totalement héritée de la Première Guerre mondiale. Pour moi, c'est tout ce qu'a écrit Céline, du début à la fin, y compris les lettres, parce que les lettres sont très intéressantes. Ça vient de ce qu'il a vécu pendant la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup d'écrivains de cette génération, c'est le cas. Mais lui, si on oublie la guerre, on ne comprend rien à Céline. Que ce soit les romans, les pamphlets, le théâtre, tout vient de là. Alors, évidemment, on peut parler de son attitude sous l'occupation. On peut parler des pamphlets antisémites, on peut parler de tout ça, oui, si vous voulez, mais ça ne change rien au jugement porté sur l'œuvre. Je pense avoir répondu. Mais si vous n'êtes pas satisfait, dites-le moi, je peux répondre en plus, mais c'est assez clair. Hein. Mon admiration est intacte pour l'œuvre et surtout pour la place de Céline dans la littérature française. Là-dessus, je n'ai aucun doute. De même que pour Joyce dans la littérature de langue anglaise, je n'ai pas de doute, je me trompe peut-être, hein, sur celle de Céline dans la littérature de langue française.
Λοιπόν, ο Σελίν μετράει για μένα μέσα στους 2-3 Γάλλους συγγραφείς οι οποίοι υπήρξαν κυρίαρχοι τα 20 τελευταία χρόνια, στη Γαλλία πάντοτε, μαζί με τον Προύστ, μαζί με τον Σιμενό. Έκανε μια αληθινή επανάσταση σχετικά με τη γαλλική γλώσσα, το γεγονός το οποίο από μόνο του ήδη είναι κάτι το τεράστιο. Έργα του τεράστια είναι το «Ταξίδι στην άκρη της νύχτας», η τριλογία του Βορρά. Το «Μόρα Κρέντι», δεν το ξέρω πώς το είπαν στα ελληνικά. «Θάνατος επιπιστώση». Έχει μια διαφιλονίκητη δύναμη και μια ιδιαίτερη θεώρηση του κόσμου. Έχει λοιπόν μια δύναμη κομική, την οποία έχει κληρονομήσει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης, οι επιστολές του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Βέβαια, πρέπει να προσπαθούμε να καταλάβουμε τον Σελίν πάντοτε σε σχέση με τον πόλεμο. Αν βγάλουμε, αναφερέσουμε το θέμα του πολέμου, δεν τον καταλαβαίνουμε. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και η στάση του, υπάρχουν αυτά τα παμφλέτα, τα φυλάδια που έγραφε. Αυτά δεν αλλάζουν όμως τίποτα στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να θεωρήσει κανείς να κρίνει το έργο του, το λογοτεχνικό του έργο, αυτό καθ' αυτό. Κατά τη γνώμη μου, τον ίδιο ρόλο έπαιξε και ο Τζόις στην αγγλική λογοτεχνία. Il y a une force, une puissance dans la narration célinienne qu'on ne retrouve nulle part dans le roman. Il y a quelque chose qui nous emporte et c'est au service quand même d'une vision de l'homme. Et cette vision de l'homme n'est pas négative, elle n'est pas noire, elle n'est pas si sombre. Elle est parfois très sombre, mais globalement, elle n'est pas si sombre que ça. Έχει μια πολύ μεγάλη αφηγηματική δύναμη ο Σελίν. Έχει την ικανότητα να μας παρασύρει, να πηγαίνουμε, να μας πηγαίνει αλλού. Κάτι τέτοιο δεν το συναντάμε πουθενά αλλού. Και επίσης εκείνο που είναι εντελώς γοητευτικό είναι η θεώρηση που έχει για τον κόσμο, η οποία μπορεί καμιά φορά να είναι σκοτεινή, αλλά δεν είναι πάντοτε έτσι. Λοιπόν, έχουμε περάσει τη μια μισή ώρα που είναι το κανονικό μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Πιερασουλίν. Θα υπογράψει η βιβλία.